Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. Baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Καλημερούδια, βρε παιδιά μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά. Ο Κυριούλης εδώ ψάχνει πάρκινγκ ώρα, έχω παρκάρει εδώ και κάνα δεκάλεπτο γιατί εννοείται έχω φτάσει νωρίτερα στο ραντεβού μου και τον έχω δει, έχει περάσει πάρα πολλές φορές, ψάχνει κάπου να παρκάρει. Τέλος πάντων, σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν ξέρω αν τη γιορτάζετε αυτή τη μέρα, κάποιοι δεν τη γιορτάζουν, κάποιοι λένε τη γιορτάζω κάθε μέρα, κάποιοι λένε είναι μια εμπορική γιορτή ούτε καν. Ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν νιώθει η ψυχούλα σας, σας εύχομαι σήμερα να περάσετε όμορφα, ειδικά αν την γιορτάζετε και έχετε κανονίσει έτσι, το κάτι τι σας με το τέρι σας να το κάνετε. Εμείς σήμερα ξύπνησα το πρωί, του φτιάξα του Αλέξανδρου, είχα έτσι κέφι και λέω ας του φτιάξω έτσι ένα λίγο πιο βαλεντινίστικο ταπεράκι. Ο Αλέξανδρος έχει το εξής, θέλει πριν φύγει για το σχολείο να του ανοίγω το ταπεράκι να του δείχνω τι έχει μέσα, θέλει να ξέρει από πριν. Οπότε μόλις του πήγα το ταπεράκι να του το δείξω, αναστατώ σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω φράουλες, δεν θέλω φράουλες, φώναζε. Ενώ δύο μέρες πριν δεν ξέρω πόσες φράουλες έπλυνα για να φάει ο Αλέξανδρος. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά του έκανα τη χάρη. Λέω άντε, μην το χαλάσουμε σήμερα. Και κάθισα και αντί για φράουλες του έβαλα χλάδι τελικά. Τέλος πάντων. Έχω έρθει τώρα έξω από το χώρο που φτιάχνουν τα νύχια μου για να φτιάξω νυχάκια, να τα κάνω έτσι όμορφα. Όχι ότι ξέρω τι θα κάνω ή θα κάνω και κάτι εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε, δηλαδή πέρα από τα Χριστούγεννα που έκανα αυτό το μαύρο με τα στρας, δεν κάνω και κάτι φοβερό. Έχω δει αυτό εδώ και λέω να τα κάνω κάπως έτσι, αυτά τα πολύ καθαρά, με το δερματί σαν βάση και γκλίτερ από πάνω στρασάκι, έτσι λίγο άσημο ροζό κάτι σε στρασάκι. Κάτι τέτοιο λέω να κάνω που μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα το δω εδώ και με την κοπέλα. Συνήθως αλλάζω γνώμη όταν έρχομαι, γιατί μου λέει, μου προτείνει εκείνη κάποια πράγματα και μου αρέσουν αυτά που μου προτείνει και τα κάνω. Εν τω μεταξύ έχει τρελή κίνηση. Σκεφτείτε, άλλες φορές σε μία μέρα που δεν έχει καθόλου κίνηση, για να διανύσω αυτή τη διαδρομή θέλω περίπου 8 λεπτά. Σήμερα έκανα 40 λεπτά για να φτάσω εδώ. Κι όμως, παιδιά, 40 λεπτά, δεν ξέρω, εσείς που μένετε επαρχία και δεν έχετε κίνηση και τέτοια, σας ζηλεύω, δεν αντέχω την κίνηση καθόλου. Παλιότερα δεν με νοιάζει, να σας πω την αλήθεια, αλλά πλέον νιώθω ότι δεν μου αρέσει να κολλάω στην κίνηση. Όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις, είναι η αλήθεια. Και αυτά που λέτε σήμερα με το ταπεράκι, είχαμε δράματα πρωί-πρωί με το ταπεράκι του Αλέξανδρου. Πολλά δράματα, δεν ήθελε καθόλου και με τίποτα. Τέλος πάντων. Πάω να φτιάξω νύχια και μετά που θα γυρίσουμε σπίτι, θα είναι διήμερο αυτό το vlog σήμερα, να ξέρετε, γιατί αύριο έχω και ένα event και ρε παιδιά δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι το πρώτο event του 2024 αυτό που θα πάω αύριο ή έχω πάει και σε άλλο, μήπως θυμάται κάποιος να μου πει. Έχω ανεβάσει κάποιο vlog από event, δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Έχω την εντύπωση, πως έλεγα, ότι το πρώτο event για το 2024, αλλά πραγματικά έχει κολλήσει το μυαλό μου και δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων, και θα γυρίσουμε σπίτι να σας κάνω και ένα scene haul και να σας δείξω και μία συσκευή την οποία πήρα και κόντεψε αυτή η συσκευή να μου κοστίσει τη ζωή. Από δική μου βλακεία, δικό μου λάθος ήταν, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό που έκανα, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι ελαττωματικό. Θα το δει και ο Κανάκης σήμερα που επιτέλους επιστρέφει από το ταξίδι, επιτέλους. Ήταν νομίζω το μεγαλύτερο ταξίδι του, όχι νομίζω, ήταν το μεγαλύτερο ταξίδι. Περισσότερες μέρες δηλαδή που έλειπε ο Κανάκης με τη δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο μας κόστησε, ειδικά του Αλέξανδρου. Του Αλέξανδρου του κόστησε πάρα πολύ. Με ρωτάγε κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα. Πότε γυρνάει ο μπαμπάς, πότε γυρνάει ο μπαμπάς. Τέλος πάντων, πάμε να φτιάξουμε νυχάκια.
Και τα λέμε μετά. Που επέλεξα εγώ και μόλις είδα, ήρθε η Μαρία μέσα αφού τα είχα κάνει. Δεν έπρεπε εγώ να τα κάνω αυτά που νιώθω συνέχεια και έχω μάτι. Καλά, είναι τέλεια, Μαρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τέλεια. Χαίρομαι. Καλά τα νύχια μου, θα σας τα δείξω και σπίτι τώρα, καίγονται λίγο από το φως. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σχεδίων. Θα πήγαινα σούπερ μάρκετ να πάρω. Για σουφλέ έλεγα να φτιάξω σήμερα στα γόρια, αλλά όχι, δεν θα φτιάξω σουφλέ, γιατί μάλλον δεν θα προλάβω βασικά να φτιάξω σουφλέ. Πάω να πάρω τους βαθμούς της ανιψιάς μου, γιατί η αδερφή μου είναι άρρωστη, είναι με πυρετό στο σπίτι και σήμερα παίρνουν βαθμούς και δεν μπορεί να βγει έτσι τώρα στην κατάσταση που είναι. Και ο γαμπρός μου είναι στη δουλειά, οπότε πάει η θεία να πάρει τους βαθμούς. Δεν ξέρω αν θα πιστέψουν ότι είμαι και η δαιμόνας της Έλενας τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει και αν θα μας το δώσουν. Τέλος πάντων, θα πάω εγώ τώρα να πάρω τους βαθμούς, να σας πω πώς τα πήγε και το κορίτσι. Και σκεφτόμουν τώρα και έλεγα, κάτσε να της πω, έρχομαι να πάρω τους βαθμούς σου. Ελπίζω να μην πάθω σοκ. Πρώτη φορά αυτό σκεφτόμουν και έλεγα, πρώτη φορά πάω να πάρω βαθμούς και δεν έχω άγχος. Γιατί δεν είναι για μένα, δεν πρόκειται για μένα. Αχ, εντωμεταξύ είναι το δικό μου το παλιό το σχολείο εδώ και έχω να έρθω από την τελευταία μέρα του λυκείου. Τι ωραία! Αναμνήσεις. Για να δούμε, θα με κάνει περήφανη ή θα ανεβάσω τους βαθμούς σου, να ξέρεις, εδώ στο YouTube τώρα. Όχι, φίλε. Τι όχι, ρε φίλε, να πρόσεχες. Τα είχα υπολογίσει όλα πάρα πολύ ωραία στο μυαλό μου ότι θα τα προλάβω. Αλλά τι έγινε? Έφυγα από το σχολείο της Έλενας και πήγα στο πλησιέστερο σούπερ μάρκετ που ήταν ο Βασιλόπουλος. Και παίρνω την αδερφή μου την Εμιλία να της πω τα νέα, γιατί έδωσε τους βαθμούς ο μαθηματικός της Έλενας. Οπότε μας έκανε και μια μικρή ενημέρωση. Και μου λέει η αδερφή μου, α, πάρε, μου λέει, από μπαρίλα τα μακαρόνια με τις καρδιές. Της λέει, υπάρχουν τέτοια μακαρόνια, μου λέει, τα βγάλανε τώρα. Πήγα στο Βασιλόπουλο, δεν τα είχε και επειδή τώρα μου το έβαλε στο μυαλό, έφυγα και πήγα και στο Σκλαβενίτ και πάλι δεν τα βρήκα. Και στενοχωρήθηκα τώρα, γιατί θα ήταν ωραίο να γυρίσουν και να βρουν μακαρονάκια καρδούλες. Λοιπόν, πήρα δύο τέτοιες καρδούλες. Μία για τον Κανάκη, μία για τον Αλέξανδρο. Τι να κάνω, έχω δύο τους Βαλεντίνους τώρα. Πήρα αυτές τις έτοιμες τις σαλάτες. Που. Βαριέμαι να πλένω το μαρούλι. Πήρα φιωγκάκια τελικά. Τέλος πάντων, πήρα και μία σάλτσα έτσι να υπάρχει και πήρα για μένα τις αγαπημένες μου τις σοκοφρέτες, τις πράσινες, γιατί αυτές είναι οι πιο νόστιμες για εμένα τουλάχιστον. Και αφού πήγα και στο Σκλαβενίτη, θυμήθηκα ότι ήθελα τέτοια μαντιλάκια και κάθε φορά που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ δεν έπαιρνα, πήρα δύο συσκευασίες να υπάρχουν, αυτά τα μαντιλάκια που σας έλεγα που έχω στην τσάντα μου και ο Αλέξανδρος στην τσάντα του, Άζαξ για τα τζάμια και χωρίς λόγο και τία. Πραγματικά χωρίς λόγο. Οπότε τι θα κάνω τώρα? Θα βγάλω
γαρίδες από το ψυγείο. Από την κατάψυξη βασικά κάπου έχω γαρίδες. Και θα φτιάξω γαρίδο μακαροναδούλα. Θα ήθελα να είχα τις καρδούλες, αλλά δεν τις έχω όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω τι πήρα από τον χώρο της Μαρίας. Τα νύχια μου θα σας τη δείξω από εκεί. Καλύτερα. Έλατε να πάμε από εκεί που έχει καλύτερο φωτισμό. Γιατί εδώ αδικούνται. Δεν είναι τόσο βαρετά. Είναι αυτά τα clean nails που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει τα νύχια να φαίνονται έτσι καθαρά. Να μοιάζουν καθαρά και ωραία. Α, καθίστε γιατί μου κάνει και ένα δώρο το κορίτσι. Πού είναι, μου έδωσε melts. Με άρωμα black cherry. Θα το ανάψω σήμερα αυτό. Εμένα μου έδωσε λοιπόν αυτό εδώ το melt. Τα melts τέλος πάντων. Πώς θα το πω σωστά. Αμάν. Πόπο παιδιά. Περιμέντε. Παιδικά χρόνια. Παιδικά χρόνια. Αλλά τι όμως, πόπο κάτι μου θυμίζει απίστευτα πολύ έντονα τα παιδικά μου χρόνια. Πόπο άρωμα, δεν θυμίζει πονστάν, πιο έντονο. Πόπο πάρα πολύ ωραίο. Και μου έδωσε και αυτό εδώ πέρα το τσαντάκι που πήρα δώρο στη μαμά μου για τη γενέθλιά της. Αυτό εδώ το κεράκι. Πάρα πολύ ωραίο, θα της αρέσει γιατί της αρέσουν έτσι οι πετρούλες της μαμάς μου και αυτά και βρήκα αυτές εδώ, αυτό το κεράκι το οποίο είχε πέτρες. Και κοιτάξτε πόσο ωραίο φαίνεται που είναι έτσι ξεχωρισμένο το κερί και από κάτω οι πετρούλες. Νομίζω θα της αρέσει πάρα πολύ και μυρίζει γι' αυτό πάρα πολύ ωραία. Και ορίστε και τα νύχια μου, έκανα μια απλή βάση ροζ, αυτά τα nude που μου αρέσουν εμένα και έβαλα αυτή τη χρυσόσκονη, αυτή τη συγκεκριμένη. Ήταν πραγματικά σαν του βίντεο, που σας έδειξα. Πάρα πολύ ωραίο, ο χώρος της Μαρίας είναι υπέροχος. Κάθε φορά που πηγαίνω, θέλω να καθόμαι από τη μεριά του παραθύρου που και πάλι και από τη δίπλα θέση βλέπεις, αλλά όσο μου κάνουν νύχια χαζεύω έξω και βλέπω την πρασινάδα και ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμούν οι σκέψεις μου. Πραγματικά ξεφεύγω, είναι και ο χώρος τόσο όμορφα φτιαγμένος, έχει δώσει πολύ αγάπη, έχει βάλει πάρα πολύ αγάπη στο χώρο της και είναι ονειρικά. Θα σας βάλω από κάτω εννοείται τα στοιχεία της Μαρίας για όσες ενδιαφέρεστε, γιατί ξέρω κάποια κορίτσια που σας έχει αρέσει και έχετε πάει στη Μαρία για να κάνετε τα νυχάκια σας. Και γενικότερα τελείωσα μέσα σε μία ώρα, δηλαδή αν βιάζεστε δεν θα έχετε θέμα, μέσα σε μία ώρα και τα νύχια μου είναι αλφαδιά, πάρα πολύ ωραία και λεπτούλια. Και όπως τα ήθελα ακριβώς όπως τα έδειξα. Τώρα την επόμενη φορά ξαναέκλεισα ραντεβού και σκέφτομαι πως κάνω γαλλικό ρε παιδιά. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω γαλλικό. Λέω να το κάνω, να το επιχειρήσω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ελάτε τώρα λίγο πριν φύγω να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο. Βάζω εδώ πέρα για να βλέπω και το χρόνο. Μην χαθώ πάνω στο συγχόλιο εδώ πέρα που θα σας δείξω. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα, τα ωραία, τα σχεδιάκια, τα πασχαλιάτικα για τα ταπεράκια του. Να είμαστε καλά, ελπίζω να καταφέρουμε να πάμε τον Απρίλιο σχολείο, ρε παιδιά, με τις ιώσεις. Τώρα πάλι τον είχα μία εβδομάδα, σήμερα πήγε πρώτη μέρα. Κοιτάξτε, κουνελάκια, έχει αυγουλάκια που γράφει χαρούμενο Πάσχα και πάρα πολύ έτσι όμορφα. Τώρα, και του χρόνου, δεν νομίζω ότι από το δημοτικό θα θέλει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, σας τα έχω κάνει βέβαια και σας τα έχω δείξει αυτό το συνχόλ και στο TikTok. Όσοι με ακολουθείτε στο TikTok, τώρα απλά θα τα ξαναδείτε. Πήρα και αυτά εδώ πέρα τα αυτοκόλλητα, τα οποία είναι για το ημερολόγιο μου. Αυτό εδώ πέρα με το θέμα ταξίδι δεν μου βγήκε πολύ καλό, γιατί είναι έτσι πολύ. Δείτε λίγο το τύπωμα. Πολύ παιδικό μου κάνει. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Εμένα μου αρέσουν τα άλλα που κάνουν σαν να είναι αυτά εδώ π.χ. που και αυτά εδώ πέρα έχουν θέμα κάμπινγκ και τέτοια. Πεζοπορία, κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι ωραία. Αυτά κάνουν έτσι λίγο πιο. Σαν να είναι χρωματισμένα με. Πώς το λένε, με. Αχ, πώς τα λένε αυτά που είναι με το νερό και τα χρώματα. Καταλάβατε που αναμειγνύει το χρώμα με το νερό. Που τώρα ξέχασα. Καταλάβατε τώρα εσείς. Κοιτάξτε πόσο πιο ωραία. Πόσο πιο ωραίο τύπωμα. Να το συγκρίνουμε τώρα για να καταλάβετε. Μην με περάσετε για τρελή. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό φαίνεται πολύ υπολογιστής και δεν μ' αρέσει, ενώ αυτό κοιτάξτε φαίνεται έτσι πιο ωραίο το τύπωμά του και γυαλίζουν πιο ωραία, αυτά είναι πιο ματ. Τέλος πάντων θα τα χρησιμοποιήσω και αυτά εννοείται, δεν το συζητώ, απλά επειδή έχω πάρει πάρα πολλά αυτοκόλλητα από το ΣΥΝ και πάντα μου έρχονται ωραία, είναι τα μοναδικά που δεν μου έχουν έρθει ωραία αυτά εδώ. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος, αυτοκόλλητα είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω, πήρα και αυτό εδώ πέρα το
κουτάκι, το οποίο είναι για τα φάρμακα. Εντάξει, παρατέταρτο είναι ακόμα. Απλά δεν γράφει πάνω τις ημέρες. Και εντάξει, σκέφτηκα ότι θα πάρω απλά ένα μαρκαδόρο και θα γράψω εγώ, ρε παιδί μου, πάνω. Αλλά επειδή ξεχνάω, ειδικά το θυροειδή, το χάπι, έχω θέμα με το θυροειδή, το χάπι, σκέφτηκα να τα βάζω εδώ πέρα όλα, να τα έχω έτοιμα και να γράψω πάνω τις ημέρες και να το έχω πάνω στον πάγκο για να τα θυμάμαι. Ελπίζω. Μετά το πολύ, βασικά το πιο πιθανό είναι να τα συνηθίσει στο μάτι μου και μετά να μην τα βλέπω. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα ξυλοτήρια. Γιατί παίρνω καμιά φορά τίποτα πάλι το παντελόνια και αυτά και δεν μπορώ να τα ανοίξω. Και τα ανοίγω με το δάχτυλο και τα καταστρέφω. Οπότε πήρα και δύο ξυλοτήρια. Ένα ήθελα, αλλά οκ, τέλος πάντων. Παιδιά, πήρα και αυτό εδώ, το οποίο το ήθελα για να βάλω μέσα τριαντάφυλλο για να δώσουμε στην κυρία, στις κυρίες του Αλέξανδρου στο σχολείο. Αλλά ξεχάστηκα. Τσάμπα. Είναι σακουλάκια. Ήθελα να πάω χθες να πάρω από ένα τριαντάφυλλο να δώσουμε και να τα βάλουμε εδώ μέσα έτσι και να τα κλείσουμε με ένα σπαγκάκι. Και ξεχάστηκα. Τώρα τι θα τα κάνω αυτά, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κάπου. Ούτε καν για ζαχαροπλαστική δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω έτσι όπως είναι. Πήρα επίσης και αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι, το οποίο υποτίθεται είναι για ξεσκόνισμα. Το βρέχεις, το στραγγίζεις καλά και ξεσκονίζεις και έτσι εξοικονομείς υποτίθεται χρήματα από τα πανάκια. Και εγώ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτά τα πανάκια, να σας πω την αλήθεια. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτά τα πέρα τα σφουγγαράκια, θα το δούμε. Γιατί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι να αντικαταστήσει το πανάκι. Γιατί το πανάκι το έχω βολευτεί πάρα πολύ και τις τρίχες μαζεύει και τις σκόνες μαζεύει. Γενικότερα κάνει πολύ καλή δουλειά. Τέλος πάντων, δεν έχω τολμήσει ακόμα, γιατί όσοι με ακολουθείτε και στο TikTok και είδατε το βίντεό μου, δεν έχω τολμήσει ακόμα να το ανοίξω. Γιατί μέσα, αν δείτε, έχει υγρασία και λίγο κάπως το συχαίνομαι εγώ αυτό το πράγμα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα το ανοίξω και θα το πλύνω κατευθείαν. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα το κουτάκι για να βάλω κάτω από το γραφείο μου όλο το πολύμπριζο με τα καλώδια και αυτά. Γιατί κοιτάξτε, θα σας δείξω μετά, γίνεται χαμός κάτω από το γραφείο μου. Οπότε θα μπει αυτό και θα φαίνεται πιο ωραίο, θα βγαίνουν από εδώ τα καλώδια λίγο πιο τακτοποιημένα και ωραία. Και πάμε τώρα να σας μιλήσω για το γκατζετάκι το οποίο έκανα αυτή εδώ την παραγγελία. Γιατί γι' αυτό την έκανα την παραγγελία, να σας πω την αλήθεια. Και μετά μπαίνεις και λες: έβαλε και αυτό, έβαλε και εκείνο, έβαλε και τ' άλλο. Και παιδιά, κόντεψε να με στείλει αδιάβαστη το γκατζετάκι. Λοιπόν, ήθελα να πάρω ένα νιγραντήρα. Αυτά το μηχανήματα αρωματοθεραπείας. Είχα ένα, απλά ήθελα να το ανανεώσω. Και βρήκα στο συν αυτή εδώ πέρα αυτό το γκατζετάκι, το οποίο στην ουσία βάζεις το νερό, βάζεις μέσα και θέρε έλαια και μετά βγαίνει από εδώ πέρα ο καπνός τέλος πάντων και από εδώ πέρα στάζεις τα γονίτσες και το έχεις το βράδυ ας πούμε αναμένο και ακούς τον ήχο της βροχής, είναι σαν να ακούει το ήχος της βροχής. Τέλος πάντων έβαλε εγώ, είχα δει κάτι review, κάτι βιντεάκια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, έδειχνε πάρα πολύ καλό. Έρχεται, το γεμίζω με νερό εγώ όλο χαρά. Το βάζω μπρος και αντί να ακούγεται η βροχή, ακουγόταν και ο ήχος υποτίθεται της βροχής της σταγόνας που έσταζε, αλλά ακουγόταν και ο ήχος του κάποιον ανεμιστήρα, έχει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι, έχει κάποιο σύστημα τέλος πάντων μέσα. Και πήρα εγώ το γκατζετάκι στο χέρι μου, εκείνη την ώρα ενώ δούλευε και το άνοιξα για να πάω να δω τι γίνεται μέσα και να μπορέσω να καταλάβω από πού έρχεται ο ήχος, γιατί ο ήχος ήταν πάρα πολύ περίεργος, ήταν πολύ διαφορετικός, γιατί έχω κι άλλο τέτοιο γκατζετάκι που κάνει αρωματοθεραπεία και τέτοιον ήχο δεν έκανε. Και έτσι όπως το άνοιξα, παιδιά, με χτύπησε ρεύμα. Δεν με χτύπησε ρεύμα να τυναχτώ, να πέσω απέναντι, αλλά από το δάχτυλό μου, παιδιά, ειδικά ο δείχτης, τι να σας πω, πονάει ακόμα και σήμερα. Και έχει τώρα τρεις μέρες που έχει γίνει αυτή η ιστορία. Και λίγο το χέρι μου, έτσι με ενοχλεί, αλλά το δάχτυλό μου ειδικά. Η αλήθεια είναι ότι τραντάχτηκα και εγώ γιατί το τράβηξα το χέρι μου πάρα πολύ απότομα πίσω. Και ήθελα απλά να σας το πω να ξέρετε ότι κάτι τέτοια γκατζετάκια πρέπει λίγο να τα ελέγχουμε πρώτα. Γιατί μετά πήγα και πήρα το κατσαβίδι το οποίο ελέγχει αν υπάρχει διαρροή, αν υπάρχει ρεύμα. Και όπου το ακούμπαγα πάνω στη συσκευή άναβε. Όπου σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος. Έτσι μου τα εξηγήσανε, έτσι σας τα λέω και εγώ, μην νομίζετε. Και τώρα το έχω αφήσει εδώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε αν μπορούμε να το ανοίξουμε, να δούμε αν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Κάπως στέλνονται πίσω, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με το συν να τα στείλεις πίσω τα πράγματα. Βαριέμαι και μόνο που το σκέφτομαι, να σας πω και την αλήθεια, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θέλω μια τέτοια συσκευή που να δουλεύει σωστά. Βέβαια, εγώ να σας πω και την αλήθεια μου. Όταν αγοράσω κάτι θα είναι χαλασμένο. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, και πήρα και αυτή εδώ τη θήκη για το κινητό, η οποία τελικά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Εκεί φαίνονταν πολύ πιο ωραία. Είναι κακοτυπωμένη, δεν έχει καθόλου ωραίο τύπο. Μα μπορεί και να μην σας φαίνεται, αλλά από κοντά
Φαίνεται. Το μόνο που μου αρέσει είναι ότι είναι μια πολύ ωραία γερή θήκη. Γιατί φαίνεται αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το κινητό και πολύ ωραία την περιοχή εδώ στις κάμερες. Αλλά τέλος πάντων την έβαλα για λίγο και θα τη βγάλω, θα ξαναβάλω την παλιά μου. Γιατί δεν τη βλέπω και δεν μου αρέσει. Επέστρεψε λοιπόν ο Αλέξανδρος, να σας δείξω με τι ωραία επέστρεψε πράγματα το σχολείο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ είμαι αυτή, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, μου μοιάζει και λίγο. Πολύ γέλιο, με την κυρία τους το έκαναν αυτό και με την κυρία των Αγγλικών. Έφτιαξαν αυτό εδώ, το πάρα πολύ όμορφο, που από πίσω λέει Happy Valentine's Day, Alex. Ξέρετε τι παθαίνω εγώ με το Alex. Και σήμερα το μεταξύ το απόγευμα έχουμε να πάμε στο σχολείο γιατί έχουμε ενημέρωση, αλλά όχι ακριβώς με τις δασκάλες του σχολείου. Κάτι σαν, από ό,τι έχω καταλάβει, κάτι σαν σεμινάριο θα είναι. Θα είναι κάποια ψυχολόγος και θα μας πει κάποια πράγματα. Οπότε έχω να πάω και εκεί σήμερα, γι' αυτό θέλω να το γυρίσω και την αυριανή μέρα το vlog. Γιατί μετά θα χαθώ το απόγευμα σίγουρα, οπότε δεν θα μπορώ να σας δείξω κάτι. Γύρισε ο μπαμπάς μας, ο Βαλεντίνος μου εμένα μου έφερε αυτό. Και πόσο καλά με ξέρει, μεγάλη συσκευασία. Ο μικρός μου Βαλεντίνος μου έφερε αυτό, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και έφερε και ο μπαμπάς αυτό το ταξίδι του. Αυτό εδώ το τέλειο το παιχνίδι για τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήθελε ένα βενζινάδικο, παύλα, πώς το λένε, ένα βενζινάδικο πλυντήριο για να πλένει τα μικρά του αυτοκινητάκια. Τώρα θα πλένονται τα αυτοκινητάκια, σε. Πολύ χαρούμενη και που γύρισε ο μπαμπάς μας και μου ήρθαν ωραία λουλουδάκια με τα λουλουδάκια. Εγώ έτσι ξέρετε τι παθαίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι χτύπησε το κουρίρι το κουδούνι και μου ήρθαν δύο τσαντούλες από αγαπημένη μου Lancôme και είχε μέσα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα ότι βγαίνει. Τώρα το είδα που μου ήρθε. Αρχικά στη μία τσάντα είχε το Lanoy Trésor, σε αυτή την τέλεια συσκευασία εδώ με τα στρασάκια. Και δείτε μέσα και το μπουκάλι πόσο όμορφο είναι. Είναι ένα διαμαντάκι. Με το φιωγκάκι του. Θα καθαρίσεις καμέρα μου καλή. Κοιτάξτε με το φιωγκάκι του εδώ τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο και μυρίζει και ωραία. Και το Αλέξανδρο του άρεσε γιατί τον έβαλα να το μυρίσει και μου λέει αχ ωραία που μυρίζει. Και κάτι το οποίο με έκανε πολύ χαρούμενη είναι Advent για τον Άγιο Βαλεντίνο. Οπότε Advent δεν θα ανοίγουμε μόνο τα Χριστούγεννα. Μπορείς να ανοίγεις και άλλες εποχές του χρόνου. Δηλαδή ας πούμε να, τώρα Φλεβάρι. Από 1η Φλεβάρι μέχρι τις 14 μπορείς να το ανοίγεις. Θα το ανοίξουμε τώρα παρέα να δούμε τι έχει μέσα. Πολύ πολύ όμορφο. Και πολύ χαρούμενη γιατί να είναι μόνο γιατί ο Χριστούγεννα δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν πάμε στο νούμερο 1. Έχει την κρέμα σώματος του αρώματος με το άρωμα το Lanoy Trésor. Να το. Πάμε στο 2. Είναι η eye cream. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι από τις πιο ωραίες κρέμες ματιών που έχω χρησιμοποιήσει. Δεν θέλει να συνεργαστεί. Πολύ πολύ ωραία. Αυτές οι συσκευασίες όλες τις κρατάω για ταξίδια και δεν φαντάζεστε πόσο βολεύουν. Εδώ πέρα πάλι έχουμε Lanoy Trésor Body Lotion. Άρα αυτό τι είναι, πώς είναι Sour Gel. Είναι Sour Gel άρα το πρώτο. Πάμε στο 4. Α, τι ωραία. Η Nose Drama, η μασκάρα. Είναι μια μάσκαρα αγάπη μου. Πάμε τώρα στο 5. Το 5. Το make-up είναι. Α, είναι το make-up, τι ωραία. Και φαίνεται ότι είναι και σε δική μου απόχρωση, οπότε νομίζω θα μου κάνει. Θα ανοίξουμε παρεούλα, περίμενε τώρα να πάμε στο 6. Να, εδώ είναι το 6. Για βγάλει την εσύ που θα βγάλεις πιο εύκολα, το βγάλει. Για δείξτε και στην κάμερα. Εκεί ψηλά. Μπράβο, τώρα θα το δείξω εγώ. Άλλη μία κρεμούλα ματιών, ωραία, οπότε την θα την κρατήσω για το κομοδίνο μου, γιατί τέτοιες μικρές έχω και στο κομοδίνο και κάποιες τις παίρνω και στα ταξίδια. Λοιπόν, εδώ πέρα μία night cream. Ωραία, πάμε το 7, τώρα στο 8. Τι ωραία ρε παιδιά που ανοίγω Advent. Μολυβάκι ματιών. 9, πολύ χαρούμενη.
Για βγάλε. Είναι τόσο μεγάλη. Είναι τόσο μεγάλη και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Θα το γυρίσουμε ανάποδα γιατί είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, άλλη μία soft cream. Σε μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι των ματιών. Εδώ πάμε τώρα, ναι, για άνοιξε το 10. Η αγαπημένη μου κρέμα, η Hydrazen, δεν το πιστεύω. Σας έχω ξαναμιλήσει άπειρες φορές για αυτή εδώ πέρα την κρέμα προσώπου. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Μυρίζει τέλεια. Είναι πολύ εντατική και είναι ιδανικότατη για η δική μου επιδερμίδα, η οποία είναι έτσι λιπαρή. Α, καλά, πολύ τυχερή μαμά σήμερα. Από Hydrazen δεν είναι και αυτή η σειρά. Είναι των Οντική Λοσιόν. Από την ίδια σειρά νομίζω είναι, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Ω, ζενιθήκο ροζ, σε travel size συσκευασία. Ένα άρωμα, Αλέξανδρε. Για μένα. Για σένα είναι. Ναι. Να σε βοηθήσω. Ναι, είναι για μένα. Λανουίτ Ρεζόρ 30 και 50. Πάρα πολύ όμορφα. Θες να τα δείξεις. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι το before. Να το δούμε εδώ το μπάχαλο που γίνεται. Και πάμε να δούμε το after τώρα. Να το και το after. Πάρα πολύ ωραίο. Καμία σχέση, είδατε. Και μπορείς να βάζεις. Έχει κι άλλα, έχεις εδώ πέρα υποδοχές. Αν θες να βάλεις κι άλλα καλώδια μέσα. Αλλά εγώ δύο έχω συνήθως, δεν έχω κάτι άλλο πάνω στο γραφείο. Τώρα αν θα βάλω και κανένα φωτιστικό κάποια στιγμή, που λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα φωτιστικό εδώ, απλά δεν έχω βρει ένα ωραίο να βάλω. Πολύ ωραίο και πολύ μαζεμένο και καμία σχέση με το πριν, έτσι μου αρέσει περισσότερο. Βρισκόμαστε και επίσημα στην επόμενη ημέρα. Σας κράτησα μόνο έτσι για να σας δείξω λίγο το event το σημερινό και να σας χαιρετήσω και για αυτό εδώ το vlog το οποίο έχει βγει ήδη αρκετά μεγάλο νομίζω. Λοιπόν, φοράω το φόρεμα από την καινούργια τη συλλογή από Dior, το οποίο έχει και το γιακαδάκι του και αφαιρείται αν θέλετε να μην υπάρχει, δηλαδή βγάζεις το γιακαδάκι και μένεις μόνο με το φόρεμα. Είναι σαν αυτό που σας είχα δείξει πριν λίγες εβδομάδες και το εξαντλήσατε, εξαντλήθηκε κατευθείαν. Ήρθε απλά, έχει έτσι λίγες μικρές διαφορές, μπορείτε να διαβάσετε έτσι και στην περιγραφή περισσότερα. Το γιακαδάκι του είναι όλα τα λεφτά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είμαι έτοιμη να φύγω να πάω στο event της Benefit. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε ότι το outfit μου είναι πολύ διαφορετικό. Ξαφνικά με βλέπετε με χρώμα και που ήμουν μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Λοιπόν, εκεί που καθόμουν, εντωμεταξύ μου ήρθε ένα λαμπί μέσα στο αυτοκίνητο τώρα ότι το πρώτο event για φέτος ήταν της Lancôme. Που είχα πάει στο μόλι μαζί με την αδερφή μου, αυτό ήτανε. Τώρα πάμε στο δεύτερο event της χρονιάς. Και τέλος πάντων, θυμήθηκα, η πρόσκληση για σήμερα για την Benefit έλεγε να φορέσουμε κάτι έτσι ροζ ή φούξια σε τέτοια χρώματα. Και εγώ ήμουν σίγουρη ότι δεν έχω, οπότε δεν πήγα καν στη διαδικασία να κοιτάξω, να ψάξω ή οτιδήποτε. Και το άφησα έτσι στη μοίρα του. Και λίγο πριν φύγω, άνοιξα το Instagram και είδα δύο κορίτσια τα οποία δείξαν τα outfit τους που θα έρθουν στο event και ήταν φούξια από πάνω μέχρι κάτω. Και λέω, ρε φίλε, θα πάω τόσο άσχετη εγώ. Και ένιωσα λίγο έτσι άβολα. Οπότε άνοιξα την ντουλάπα μου και ξέθαψα αυτό εδώ το pullover, το οποίο πραγματικά απορώ ακόμα πως το έχω κρατήσει, γιατί είναι από αυτά που δεν φοράω πολύ σπάνια, δεν ξέρω πως και το κράτησα, γιατί κάθε χρόνο που κάνω έτσι αλλαγές στην ντουλάπα βλέπω ότι δεν φόρεσα πέρσι και τα δίνω στην ανιψιά μου. Αυτό μπορώ πως και δεν, γιατί πέρσι δεν θυμάμαι να το είχα βάλει και καθόλου, δηλαδή εντύπωση μου κάνει, τέλος πάντων. Και έτσι που λέτε, έβαλα αυτό από πάνω, το φοράω το φορεματάκι μου από μέσα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Απλά είπα να προσθέσω και αυτό από πάνω και τέλος πάντων, δεν είναι και ότι καλύτερο το outfit μου, τώρα δεν είμαι 100% ικανοποιημένη, αλλά ok, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ το, πραγματικά, αν ανοίξετε την ντουλάπα μου, τα περισσότερα ρούχα, το 80% περίπου, είναι μαύρα. Και πήρα εννοείται και το τσαντάκι μου από Bonendis, αυτό το γλυκουλίνι, το μικρουλίνι, το οποίο πολύ μου αρέσει και επειδή σήμερα είναι και μια έτσι χειμερινή μέρα, έχουμε 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή, νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που έχει συμβεί σήμερα πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά, παιδιά, γιατί η Μαρίλια έχει φτάσει πριν από εμένα. Δεν το πιστεύω. 15 Φεβρουαρίου το πόσο, πόσο έχουμε, το 24. Έφτασε σε event πριν από εμένα. Δεν υπάρχει, πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει, πόσα χρόνια σε ξέρω. Ναι, αυτό μετράει για άλλες 100 φορές, θα ξέρω. Έτσι, θα αργήσω. Έτσι, μπράβο. With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If
I'll be a shooting star. You make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. Στο σπίτι μου, στο σπιτάκι μου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαρικά που πήγα στο event της Benefit, γιατί είδα και τα κορίτσια από την Benefit. Είδα και άλλα κορίτσια που είχα πάρα πολύ καιρό έτσι να τα δω. Και πραγματικά πολύ χάρηκα. Λοιπόν, μας δώσαν αυτό το τέλειο το νεσεσεράκι. Πάντα τα πιο ωραία νεσεσεράκια έχει Benefit. Και μέσα έχει τρία προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε Precisely My Brow Pencil. Έχουμε, καθίστε, ποιο είναι το καινούριο τώρα, να μην τα μπερδέψω, για να σας τα δείξω. Λοιπόν, εδώ αυτό δοκίμασα στο event και βασικά και τα δύο τα καινούρια. Το Precisely My Brow Wax, το οποίο έχει μέσα και χρώμα και κερί. Δύο σε ένα. Και θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολλά χρώματα. Έχω πάθει σοκ με τα χρώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι στο χρώμα σας. Εμένα τα κορίτσια μου δώσαν το 2,5, το οποίο είναι το ιδανικό για εμένα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο, να βρω λίγο ποιο είναι το καινούριο. Αυτό πρέπει να είναι το καινούριο. Όχι, αυτό πρέπει να είναι το καινούριο. Περιμένετε. Λοιπόν, εδώ έχω το 3, ναι, αυτό είναι το καινούριο, το οποίο κοιτάξτε πως είναι. Είναι σαν μηχανικό μολύβι και μπροστά έχει αυτή εδώ πέρα το πλαστικό για να προστατεύεται. Κοιτάξτε, φαίνεται, όχι το βλέπετε τώρα. Έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό για να προστατεύεται και είναι ιδανικό για να κάνεις γραμμούλες και να κάνεις έτσι πιο φυσικό αποτέλεσμα, για να γεμίζεις εδώ μπροστά με γραμμούλες και να φαίνεται πιο φυσικό το αποτέλεσμα, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό. Και εννοείται έχουμε και το Precisely My Brow Pencil, πάλι εγώ στην απόχρωση 2,5, το οποίο είναι και από τα αγαπημένα μου, αυτό χρησιμοποιώ καθημερινά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εντάξει, Benefit είναι στα φρύδια. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Της Benefit είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολύ μου άρεσε που έχουν σκεφτεί τους πάντες και έχει τόσες πολλές αποχρώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας και να μην βρεις το χρώμα σου και να πας σε ένα brow bar της Benefit, σε οποιοδήποτε κατάστημα των Sephora θέλεις. Κοιτάξτε και εδώ πέρα αποχρώσεις. Εμένα π.χ. μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά εδώ, για τις ημέρες ειδικά που βιάζεσαι. Τσούκου 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 τσούκου, βάζεις και φεύγεις και έχεις το φρύδι έτοιμο. Και αυτό ειδικά επειδή το δοκίμασα εκεί. Κοιτάξτε, έχω φύγει. Έχω βγάλει την μπλούζα την από πάνω και έχει μείνει το φρύδι εκεί. Δεν τα έχω πειράξει πριν. Κοιτάξτε. Και έχει μείνει εκεί το φρύδι. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήθελα να κλείσω και αυτό το vlog, το οποίο πρέπει να έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει τόσο κοντά, τώρα κοντά τόσο μεγάλο βίντεο. Μπορεί και ναι, αλλά βλέπετε ότι εγώ ξεχνάω γενικότερα. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι η Έλενα τα πήγε πάρα πολύ καλά με τους βαθμούς της. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Λίγο στα αγγλικά μας την έκανε, γιατί θα άξιζε να έχει 20. Γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά με τα αγγλικά. Έχει και το proficiency της, είναι. Λίγο αυτό της είπα, με τα αγγλικά εμένα μου τη χάλασε, παρόλα αυτά πάρα πολύ καλά το κορίτσι μας. Γιατί δεν σας είπα και το επεξεργάστηκα χθες στο βίντεο και είδα ότι ποτέ δεν είπα. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λογικά μεσοβδόμαδα θα ανέβει και το Q&A. Λογικά, δεν ξέρω, όπως βγει παιδιά, όπως κάτσει. Προσπαθώ να αποβάλω όσο πιο πολύ μπορώ το άγχος, γιατί εγώ γενικότερα είμαι αγχώδης και θέλω να είμαι του προγράμματος. Είμαι του προγράμματος. Οπότε, επειδή έτσι το είχα και στο μυαλό μου, θέλω έτσι να γίνεται. Αλλά αυτή την εβδομάδα ήθελα να το ανεβάσω που μας πέρασε. Αλλά επειδή δεν έγινε, είπα δεν πειράζει. Χαλαρά. Θα γίνει κάποια στιγμή, θα το ανεβάσω και αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω. Σας εύχομαι ένα τέλειο Σαββατοκυριακάκι. Να περνάτε καλά. Ραντεβού το επόμενο, μάλλον Σάββατο ή Τετάρτη, θα δούμε. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Σας φιλώ.